Με αύξηση στον κύκλο εργασιών και τα EBITDA, αλλά μείωση στα καθαρά κέρδη, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2015 για τον όμιλο της Αράντης, ενώ κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε και η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 ύψους 0,15 ευρώ αναμετοχή. Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ισολογισμό πρώτου τριμήνου του ομίλου, ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 55,386 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 50,832 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,9%. Τα EBITDA του ομίλου, δηλαδή τα κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων, ενισχύθηκαν κατά 19,7% στα 3,675 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πτώση 8,8% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Αράντης, φτάνοντας στα 1,746 εκατομμύρια ευρώ από 1,9 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2014. Αναφορικά με το δανεισμό της εταιρείας, ενισχύθηκε κατά 88%, φτάνοντας στα 32 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, από τις αρχές του έτους η συμμετοχή έχει ενισχυθεί κατά 4,7% περίπου, ενώ η τρέξουσα κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται περί των 278 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι στις 12 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014 ύψους 0,15 ευρώ αναμετοχή, το οποίο θα πληρωθεί στις 22 Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται σε προϊοντικές καινοτομίες, στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μερίδεων αγοράς, στη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω συνεργειών και μείωση του κόστους παραγωγής. Ο όμιλος της Αράντης στοχεύει επίσης σε εξαγορές, ικανές να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες τόσο σε επίπεδο δαπανών και κόστους, όσο και σε επίπεδο καινοτομιών και επεκτασιμότητας προϊόντων.